Γεια σας, πώς είστε? Ναι. Τι γίνεται? Καλά κινείς, καλά, δόξα τω Θεώ. Εδώ ετοιμαζόμαστε για το ματς του τον Άρη και για τα αυριανά, βασικά για τα αυριανά κυρίως, για αρχή. Τι γιορτή πρώτα απ' όλα. Πες λίγο το τελετουργικό, γιατί στέλνει κόσμος εδώ ρωτάει και δεν έχω, ξέρεις. Καλά τελετουργικό, δεν είχα τι, ξέρεις, πώς θα το πω, το extreme. Δηλαδή ότι θα γίνει αυτό εκείνη την ώρα, την τάδε ώρα, το άλλο. Από τις δύο, αν θυμάμαι σωστά, θα αρχίσουν εκδηλώσεις γύρω και έξω από το γήπεδο, που θα έχει πράγματα για τους μικρούς, ξέρεις, για τις οικογένειες, painting, κάποιοι παλέμαχοι που θα περάσουν, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να έχουμε κάποια μέλη από την ομάδα μέσα στο γήπεδο μετά, γιατί θυμίζω 6 ώρα θα μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το αερόστατο θα βρίσκεται εκεί, θα είναι έτοιμο να απογειωθεί. Αν δεν κάνω λάθος, είναι προγραμματισμένο να απογειωθεί κατά τις 6. Οπότε 4.30 ανοίξουν οι πόρτες για να μπουν οι φίλοι της ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε και εμείς ότι θα έχει τόσο κόσμο, αλλά θα γεμίσει το γήπεδο. Για να δουν αυτό το ξεχωριστό πράγμα, δηλαδή, με το αερόστατο. Τώρα, αν σε αυτή τη φάση που θα είναι μέσα ο κόσμος και θα περιμένει και θα υπάρχει τέτοιο, κάποια άλλη επιπλέον εκδήλωση, ξέρεις, εννοώ κάποιο μουσικό, κάποιο event το οποίο δεν έχει προκύψει ακόμα, θα το δούμε εκείνη την ώρα, έτσι. Δηλαδή για την ώρα το προγραμματισμό είναι το αερόστατο. Σίγουρα το αερόστατο και αυτά που θα γίνουν απ' έξω. Και ναι, okay. Υπάρχει και των παλεμάχων, φίλου της ΑΕΚ, προφανώς γκρουπ από με το Μουσείο του Προσφυγικού Πολιτισμού, πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν γύρω από αυτή την κατάσταση και γύρω από το body painting. Τέλος πάντων, πρέπει να το δω ένα-ένα για να σας το πω τώρα, γύρω έξω από το γήπεδο, γιατί δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς όπως κάθε λεπτομέρεια που έχουν προγραμματίσει. Έμεινε και μέσα, κύριε Καρπετόπουλε. Και μέσα θα έχει κάποια... Αν θέλει κάτι, κάποιος σας θέλει, το ρωτάμε. Ναι, το ρωτάμε και το ρωτάει και το ρωτάμε, το ξέρουμε και το ξαναλέω ότι είναι... δεν είναι κάτι που γίνεται συνέχεια, οπότε δεν μπορώ να ξέρουμε ακριβώς τις λεπτομέρειες και δεν πρέπει και να τις ξέρουμε όλες, η αλήθεια είναι. Υπάρχουν εκπλήξεις και τέτοια. Ένα, μην έχει κάποιο κάτι να περιμένεις να... Θα έχει τραγούδια, τέτοια πράγματα, έχεις ακούσει καθόλου κάτι, θα έχει έτσι. Κάτι σε χορό, κάτι θα υπάρχει, κάτι. Τώρα, σε τι βαθμό, αν θα είναι ποντιάκα, αν θα είναι, ξέρεις, όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που περιμένουμε να τις ζούμε και εμείς δεν χρειάζεται να υδρώσουμε και παραπάρα. Τι άλλο. Για το αυτά μάτς. Για τη γιορτή, ναι, για τη γιορτή θα πούμε και αύριο, τους άλλους θα είμαστε... online συνέχεια και θα μας την αφιλανδέψω από νωρίς. Ό,τι καινούργιο προκύψει θα το πούμε σε επόμενες ώρες, αλλά και αύριο στην εκπομπή του Reporter για την εκδήλωση. Και έχουμε και το match, όπως πολύ σωστά είπε, το πιο σημαντικό είναι για μένα αυτό, για την Κυριακή εκπέζει με τον Άρη. Γι' αυτό και νομίζω ότι οι εκδηλώσεις στο γήπεδο μπορεί να είναι και ακραίες, υπό την έννοια ότι θα γίνει match εκεί την επόμενη μέρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να έχουμε πρόβλημα με γήπεδο. Πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση για την διεξαγωγή της αναμέτρησης με τον Άρη. Λοιπόν, έχουμε πολλά διλήμματα, μεσοεπιθετικά, μόνο Πόνσο είναι ο δεδομένος για μένα, εντάξει και ο Λίασον, για να είμαι ειλικρινής. Από εκεί πέρα διεκδικούν πάρα πολύ μια θέση στο βασικό σχήμα, λέμε για τον Τζούμπερ με τον Κατσίνοβιτς και τον Πάολο Φερνάντες. Όλοι μας δεν μπορούν να παίξουν, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να παίξουν δύο. Από αυτούς με τον Ελίας είναι ο τρίτος, προκειμένου να μπορέσει να πλαισιώσουν τον Πόνσε. Πίσω θα είναι ο Γιόνσον με τον Πινέδα λογικά. Στην άμυνα, αν θα επιλέξει να αλλάξει τον Χατζησαφή να βάλει τον Πίλιο, για πιο φρέσκο εννοώ, επειδή έχει και αυτός προηγηθεί, έχουν προηγηθεί τρία μάτς. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, επειδή είναι μια εβδομάδα απόσταση από το προηγούμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ο Κότς μπορεί, έχει δυνατότητα να εκμεταλλευτεί όπως θέλει το ρόστερ του, χωρίς να υδρώσει ιδιαίτερα με δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Ο Μουκουντή προπονήθηκε στο 100% χθες. Δεν ξέρω αν θα επιλέξει ο coach να τον προστατεύσει, υπό την έννοια ότι είχε αυτό το χτύπημα και μέχρι και χθες δεν είχε προπονηθεί. Στο 100% χθες μπήκε. Οπότε αυτό είναι απόφαση καθαρά του προπονητή. Πάντως εκείνος είναι έτοιμος 100% για να βοηθήσει την ένωση με τον Άρη. Ξέχασα κάποιον που τους τραυματίζει. Νομίζω ότι Λιβάη Γκαρσία εκτός. Το έχουμε πει. Okay. Ο Στάνκοβιτς, επαναλαμβάνω, είτε την επόμενη Κυριακή στο μάτς στο Βικελίδης, είτε με τον Παναθηναϊκό, σίγουρα θα είναι στην αποστολή. Θα το έχει ξεπεράσει. Θυμίζω ότι έχει ένα μικρό πρόβλημα. Είχαμε πει κοντά στον προσαγωγό ότι ήταν στον προσαγωγό, είναι, το είπε ο ίδιος, σε συνέντευξη παραχώρηση στην πατρίδα του.
και γνωστοποίησε και την επιθυμία του να συνεχίσει την ΑΕΚ, είπε ότι θέλει να κατακτήσει και δεύτερη φορά το πρωτάθλημα, θεωρείται ότι έχουν εμπειρία για να το του χρόνου τελειώνει το συμβόλαιο του, έτσι δεν για είναι. Για να το πετύχουν, ναι. Mm. Αλλά θυμίζω ότι είχε έρθει ο ατζέντης του προ ένα μήνα περίπου στην Αθήνα, είχε μιλήσει με την ΑΕΚ. Δεν αποκλείω μέσα στην, μετά το τέλος της σεζόν να γίνει και άλλη μια κουβέντα που να έχει να κάνει είτε την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, είτε πάμε μέχρι το καλοκαίρι και βλέπουμε. Περισσότερες ειδήσεις στους ρεπόρτερ που ο κύριος Καρπετόπουλος ή μάλλον ο κύριος Σακύρης θα πει ποιοι ήταν οι ρεπόρτερ στην τηλεόραση, στη θηλυκή εκπομπή. Πού να το θυμάται, Σακύρης είναι μικρός. Δεν το ξέρει. Χαρδαβέλας. Μπράβο, είδες. Μπράβο. Ο, πες τον Λιάννης. Αυτό είναι, μπράβο, Λιάννης, ρε. Το δίνω, μπράβο, το δίνω, γιατί το δίνω και εγώ, είπε υπουργό. Και ο Χατζή, πώς το λέγανε, όχι, δεν είχε είναι Χατζή. Είναι ένας που ήταν, ο Αθανασίου, πώς ήταν. Όχι, Αθανασίου, δεν είναι Αθανασίου. Παλιός μπασκετμπολίστας. Α, ποιος ήταν. Και πολιτικός μετά. Ναι. Ο Φιλίππου, ποιος ήταν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Καρπέδο, Γιάννης Δημαράς. Α, δεν το ήξερα. Ναι. Δεν το θυμόμουν δηλαδή, δεν το ήξερα. Και με αυτά, και μαθαίνουν οι νεότεροι και θυμούνται οι παλιοί. Τι τους δένει όλους αυτούς, δύο πράγματα. Στα νέα έχουν δουλέψει, δεν ξέρω. Όχι, στα νέα δεν νομίζω, δεν έχει δουλέψει. Μπορεί να μην έχει δουλέψει, μόνο ο Λιάννης σίγουρα έχει δουλέψει. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι το ένα και το δεύτερο το Πασόκ. Το Πασόκ. Το Πασόκ ενώνει. Λοιπόν, έγινε. Βρήκα αρκετά, έτσι. Ναι, βρήκα μια χαρά. Μεγάλη επίδοση. Πάρα πολύ δυνατός.